Ναι, Ελίνα, πριν από μερικά λεπτά, πριν πάμε στα διεθνή μέσα ενημέρωση, να πούμε ότι πριν από μερικά λεπτά ο πρόεδρος της Κομισιόν, σε ανακοίνωσή του, ο Μπαρόζο, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία βρίσκεται όντως στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου. Πολλά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι με το πακέτο των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ουσιαστικά αποφεύγει τη χρεοκοπία, ενώ εφημερίδες και δελτία ειδήσεων τονίζουν ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, επισημένοντας ωστόσο και κάποια σημεία που θα πρέπει να διευθετηθούν, όπως είναι η επαναγορά ομολόγων. Σε γενικές γραμμές πάντως μιλούν για ανακούφιση, η οποία θα δώσει ανάσα στην ελληνική οικονομία, αλλά και πολιτική ανάσα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Debt-laden Greece gets more money from the eurozone, 44 billion euros to keep its economy afloat. Cette bouffée d'oxygène à présent accordée cette nuit à Athènes, les ministres des finances de la zone euro et le Fonds monétaire international se sont finalement entendus sur le cas grec. Η συμφωνία που επιτέθηκε στο Eurogroup μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση για το ελληνικό χρέος έκανε το γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ελλάδα κέρδισε ευκολότερους όρους στο χρέος μετά την ευρωπαϊκή φόρμουλα διάσωσης, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών ελάφραν τους όρους της επίγουσας βοήθειας προς την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι έπειτα από 3 χρόνια κινήσεων η Ευρώπη βρήκε τη φόρμουλα για να γιατρέψει την πληγή από το χρέος χώρα. Politically, what this decision has done last night is really strengthened in that sense the current government, so it is able to see these necessary reforms through, the reforms that are needed by Greece's lenders in order for the bailout to proceed as normal. And I think that's also just a sign of relief for most people here that stability is on its way, development is on its way. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για επιτυχία ως προς την αποδέσμευση δανείων που χρειάζονται οι κατεπηγόντες οι ελληνικοί. Η οικονομία για να συνεχίσει να επιπλέει. It's a significant deal, certainly, for Athens. They've been waiting for it since the spring. They've been hoping that they had done enough to convince their international lenders that they were pursuing a path of austerity, cutting back the bureaucratic fat in Athens, and therefore deserve the money that had been promised to them. Η Ευρωζώνη κλείνει τη συμφωνία για τη βοήθεια προς την Ελλάδα, γράφουν οι Financial Times. Μετά από 2 άκυρες κινήσεις, οι διεθνείς δανειστές έκλεισαν την Τρίτη μια συμφωνία για την αναμόρφωση του παραπέοντος προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας και την εκταμείευση μιας καθυστερημένης επί μακρών βοήθειας 34,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνενώντας σε μια σειρά μέτρων που μπορούν να ανακουφίσουν την Ελλάδα από δισεκατομμύρια χρέους μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η εφημερίδα επισημαίνει πάντως ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί, όπως το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Στο τελευταίο στέκεται και η Wall Street Journal. Η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα λάβει την τελική απόφαση για την εκταμείευση περαιτέρω βοήθειας όταν ολοκληρωθεί η επαναγορά ομολόγων. Είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν προτίθεται πάντως να αποχωρήσει από το πρόγραμμα. This has not been a straightforward process. This was the Eurozone's third meeting in 2 weeks on Greece. And the relief of those involved that progress had finally been made was clear. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπάλωσαν τις διαφορές τους για τη διάσωση της Ελλάδας, σχολιάζουν οι Times της Νέας Υόρκης. Οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία στην τρίτη συνάντησή τους σε 3 εβδομάδες, που αποσκοπούσε στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων για την ανακούφιση της Ελλάδας εν ώψη της αντίδρασης από πιστωτές όπως η Γερμανία και η Ολλανδία στα λεγόμενα κουρέματα. Το Eurogroup κάνει νυχτερινή βάρδια για να σφραγίσει την ελληνική συμφωνία, επισημαίνει το Deutsche Welle, ενώ το Spiegel σχολιάζει. Η Αθήνα μπορεί να ανασάνει, θα ρεύσει φρέσκο χρήμα. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν το πράσινο φως για τις επόμενες βοήθειες προς την Ελλάδα, προσθέτοντας και κάποια δισεκατομμύρια. Έκαναν όμως πίσω για μια βιώσιμη λύση. Προς το παρόν, το κούρεμα χρέους παραμένει ταμπού. Erfolgspapiere verkaufen sich einfach besser. Durchbruch nach über 12 Stunden zähen Verhandlungen. Griechenland kann nun bis zum Jahresende insgesamt weitere 44 Milliarden Euro Hilfskredite erhalten. Die Auszahlung soll allerdings erst im Dezember beginnen, wenn die Parlamente zugestimmt haben. Άνοιξε ο δρόμος για το ξεμπλοκάρισμα της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, γράφει η Liberation. Ενώ η επίσης γαλλική Figaro αναφέρει. Το σχέδιο που προέκυψε από το Eurogroup αποκλείει προς το παρόν οποιαδήποτε παρέμβαση στο βασικό χρέος, αλλά χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ελάφρυνσης από μέρους των εθνικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Il aura fallu 12 heures d'âpres négociations, mais la Grèce, aujourd'hui au bord de l'asphyxie, va désormais pouvoir respirer. Car la majeure partie de l'aide promise par ses créanciers restait bloquée depuis le printemps,